Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθισαν το μεσημέρι 4 νηπιαγωγοί της Κρήτης, επειδή το 2018, στο πλαίσιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Προγράμματος Αγωγής Υγείας, μίλησαν στα παιδιά του 19ου νηπιαγωγείου Χανίων για τα γεννητικά όργανα, χρησιμοποιώντας την επιστημονική ορολογία. Η υπόθεση είχε πάρει πανελλήνιες διαστάσεις, με σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα να στέκεται στο πλευρό των νηπιαγωγών. Είχε δομηθεί και υλοποιηθεί στη διάρκεια, συγκεκριμένη διάρκεια τότε, προφανώς με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό αντιλήφθηκα από τις συναδέλφισσες με τις οποίες μίλησα, το εκπαιδευτικό προσωπικό. Εξάλλου, ό,τι πράττουμε στα σχολεία είναι υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου οι εκπαιδευτικοί μάθαιναν στα παιδιά για τη σεξουαλική αγωγή, είχε τίτλο «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις». Αυτό θεώρησε ο γονέας ότι τάραξε το παιδί του, το οποίο ήταν σε εκείνο το τμήμα, και προχώρησε στη μήνυση των εκπαιδευτικών. Για εμάς, ως εκπαιδευτική κοινότητα, όλο αυτό μας δημιουργεί θυμό και αγανάκτηση όταν προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο μέσα στη σχολική τάξη για να προστατέψουμε τα παιδιά μας, αλλά και για να αγγίξουμε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι η σεξουαλική αγωγή μέσα από το σχολείο. Ο πατέρας, που θεώρησε πως το παιδί του τραυματίστηκε ψυχολογικά, υπέβαλε τότε μήνυση στις εκπαιδευτικούς με την κατηγορία ότι εξέθεσαν ανηλίκους σε κίνδυνο και ότι είχαν πρόθεση να βλάψουν την ψυχική τους υγεία. Είχε ήδη σπεύσει να καταφερθεί εναντίον τους ακόμα και μέσα στο σχολικό χώρο. Σε μία επίσκεψη του πατέρα στο νηπιαγωγείο, δυστυχώς με έντονο τρόπο και με αρκετές φωνές, ζητούσε το λόγο από μία από τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, που έγινε αφορμή για τη δίωξη των εκπαιδευτικών, είχε αποσπάσει το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας στη Σεξουαλική Αγωγή 2019 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Σεξουαλική Υγεία. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όπως θέλουμε και οι γονείς να έχουν εμπιστοσύνη στο έργο των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική τάξη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα ξαναβερθούμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στα δικαστήρια Χανίων, για να συμπαρασταθούν στις συναδέλφους τους, βρέθηκαν σήμερα εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπερασπίστηκαν την παιδαγωγική ελευθερία με βάση τις θεωρίες της μάθησης και καταδίκασαν κάθε προσπάθεια επέμβασης των γονέων στο εκπαιδευτικό έργο.